Πες μου τάκι τώρα, πώς μπήκες μέσα στο προεδρικό εσύ και πού συνάντησες τον Μακάριο? Εφόσον παρεδόθη το ένατο τακτικό συγκρότημα, εκκινήθην, πέρασα από τον ποταμό, από την κήτη του ποταμού, βγήκα προς το προεδρικό μέγαρο απάνω, όπου παρά τα σκαλιά, ήταν κλιματοστάσιο, συνήντησα τον Μακαριότατο μαζί με τον συνοδεία που τον ακολουθούσε. Πώς ήταν εκείνη τη στιγμή? Ακριβώς αυτό ήθελα να... Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω. Δηλαδή, ένας είναι, ξεχωρίζει ο κοινός άνθρωπος. Το τμήμα του Αφεντρικού αντίκρισε τον Μακαριότατο, ανεφώναξαν ο Μακάριος, και με την αρχή Μακάριος, αντιπετέθησαν εναντίον των Λοκατσίνων και των Αρμάτων. Σταμάτησα, τον χαιρέτησα, εδάκρισα. Ήταν φανταστικό, πρόβλημα, μεγαλειώδης. Ήταν πολύ ψύχρεμος, χαμογέλασε. Σου χαμογέλασε. Βεβαιότατα, και μου είπε ψύχρεμα. Είναι στιγμή που ουδέποτε θα ξεχάσω, θα τη θυμάμαι πάντοτε. Είδες ένα μεγάλο ηγέτη εκείνη τη στιγμή. Μα είναι στιγμή που μπορώ να πω ότι ο Μακάριος δεν εσώθη από το εφεδρικό ή από οποιοδήποτε άλλο, αλλά εσώθη μόνος του. Δηλαδή, αν ο Μακάριος αυτή τη στιγμή ήταν ένα ανθρωπάκι, οπωσδήποτε εγώ και άλλοι θα βγόμαστε, θα φεύγαμε. Μας έδωσε θάρρος, δηλαδή ο τρόπος του μας ανάγκασε να πολεμήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μένα είναι, επαναλαμβάνω, και για τους ανθρώπους του εφεδρικού, οι οποίοι έζησαν τη στιγμή αυτή, θα μείνει αξέχαστη όσο τους ζουν. Είδαμε ένα ηγέρι. Και όταν άκουσε τη φωνή του στο ραδιόφωνο. Μπορώ να πω ότι συγκινήθηκε μέχρι το σημείο να τα κρίσω. Και όλη η Κύπρος μαζί σου. Όλοι, οπωσδήποτε η Κύπρος. Γίνει και το θαύμα. Έγινε.